Θα σας πω δύο κουβέντες πρώτα για τον οργανισμό μας. Πριν από περίπου 2-2,5 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, έτσι, άνθρωποι που μας αρέσει να ασχολούμαστε με τους νέους, με τα κοινά, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Φτιάξαμε έναν οργανισμό που λέγεται Εξάντας. Το όνομα Εξάντας είναι συμβολικό, είναι ένα ναυτικό όργανο που χρησιμοποιούσαν παλιά οι ναυτικοί για να βρίσκουν την πορεία τους μέσα στις θάλασσες όταν δεν υπήρχαν τα GPS. Έτσι και εμείς συμβολικά βγάλαμε το όνομα Εξάντας στον οργανισμό μας, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε οδηγίες και βοήθεια στους νέους μας να βρουν και αυτοί το δρόμο τους, την πορεία τους μέσα στην κοινωνία και μέσα και στην οικονομική κρίση που μαστίζει όχι μόνο την Ελλάδα και γενικά τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ο οργανισμός μας, ο Εξάντας, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν έχουμε καμία εμπορική δραστηριότητα, είναι καθαρά για λόγους κοινοφελής, εξυπηρετούμε κοινοφελείς σκοπούς. Στόχος μας είναι να εκμεταλλευόμαστε τις δράσεις και τα εργαλεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η χώρα μας προς όφελος των νέων, για να μπορούν να δούνε πάρα πολλά καινούρια πράγματα που εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν τις ευκαιρίες να τις ζουν εύκολα, να δούνε δράσεις και ενέργειες σχετικά με την ανεργία, σχετικά με τον πολιτισμό της Ευρώπης, σχετικά με πρακτικές που ακολουθούνται σε χώρες που έχουν επιτυχημένα προγράμματα για νέους, σε θέματα εργασίας, σε θέματα εκπαίδευσης, σε θέματα πολιτισμού, ακόμα και σε θέματα αθλητισμού, δηλαδή ακόμα και αθλητικές συναντήσεις μπορεί να οργανώσουμε στο μέλλον. Αυτά για τον οργανισμό μας, είμαστε καινούργοι, έχουμε κάνει ήδη 2-3 ταξίδια εγώ και οι συνεργάτες μου σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε καλέσει 36 άτομα από 9 χώρες. Οι χώρες είναι 4 άτομα από κάθε χώρα. Είναι φυσικά η ομάδα της Ελλάδας, 4 άτομα. Μετά, θα το πάω γεωγραφικά, είναι από την Τουρκία, από τη Βουλγαρία, από την Κροατία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από την Αγγλία, από τη Ρουμανία, από την Εστονία. Νομίζω πρέπει να τις είπα όλες. 9 χώρες από 4 άτομα. Οι συμμετέχοντες είναι και αυτοί από αντίστοιχους οργανισμούς που ασχολούνται με νέους στις χώρες τους, άτυπες ομάδες νέων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων. Κάποιοι είναι καθηγητές σε δημόσια εκπαίδευση, κάποιοι άλλοι είναι φοιτητές, κάποιοι άλλοι είναι καθηγητές σε πανεπιστήμιο ή και απλοί νέοι που είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται, είτε έχουν δική τους επιχειρηματικότητα και όλοι αυτοί θέλουν αντιστοίχως όπως και εμείς να δούνε τι γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να πάρουν ιδέες, να μας μεταφέρουν δικές ιδέες. Γενικά να γίνει ένα πάντρεμα ιδεών και δράσεων κάτω από την ομπρέλα του Erasmus, για να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες ιδέες, περισσότερα φώτα στους νέους μας. Η δράση του Erasmus η οποία εμείς κάνουμε είναι κάτω από το INEDIVIM, το Ινστιτούτο του Διαβίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει και την όλο συντονισμό για αυτά τα προγράμματα Erasmus στην Ελλάδα. Το πρόγραμμά μας φιλοξενείται εδώ στην Τρίπολη για πρώτη φορά. Φέραμε 36 άτομα εδώ στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου. Κάναμε πολλά διαδραστικά, έτσι ας πούμε, σεμινάρια κατά τις ώρες του προγράμματος. Το πρόγραμμα, ξέχασα να σας πω, ήταν η διάρκεια του από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 8 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε αυτό το οκταήμερο δώσαμε στους συμμετέχοντες που φιλοξενούμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν τόσο την πόλη μας όσο και γύρω-γύρω κάποια πράγματα. Τους πήγαμε στη γιορτή κρασιού, στο φεστιβάλ κρασιού που έγινε στο Ζευγολατιό. Τους δώσαμε ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή μας, τους ανθρώπους μας, ποιοι ζουν στην Τρίπολη, αν είναι μόνο τριπολίτες, αν έχουμε μειονότητες, αν αυτές οι μειονότητες δουλεύουν, εργάζονται εδώ. Τους δώσαμε ιδέες, προτάσεις που έχουμε δουλέψει εμείς από καιρό με αντίστοιχα προγράμματα για να μεταφέρουν και αυτοί είτε οι ίδιοι είτε στις χώρες τους σε αντίστοιχες ομάδες νέων ιδέες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους να βρουν εργασία. Και όλα αυτά τα σεμινάρια έγιναν με διάφορους τρόπους, είτε μέσα στο ξενοδοχείο, στο Tripoli City Hotel που μας φιλοξένησε και του ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες του, αλλά και εκτός ξενοδοχείου με μη τυπικές μεθόδους μάθησης, δηλαδή
Ήταν διαδραστικό το όλο πράγμα, συμμετείχαν και οι ίδιοι, υπήρχαν εργασίες του τύπου φτιάχνοντας μικρές ομάδες, όπου υπήρχε αλληλεπίδραση, συνεντεύξεις, και προσπαθούσαμε δηλαδή να μην είναι του στυλ μόνο να ακούνε, αλλά να τους βάζουμε να συμμετέχουν και να βγάζουν από μέσα τους πράγματα που είτε και οι ίδιοι ήξεραν ότι έκρυβαν. Τώρα, λίγα πραγματάκια πάλι για αυτό το πρόγραμμα που δουλεύουμε. Λέγεται Enjoy, είναι το πρόγραμμα του Erasmus που μας εκτελούμε και μας είχε εγκριθεί από την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή. Λέγεται Enjoy, No More Needs, Job For You. Το needs είναι ένα φαινόμενο που επικρατεί στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Σημαίνει No Education, No Employment, No Training. Τα αρχικά. Είναι ένα φαινόμενο που πολλοί νέοι είτε αφήνουν νωρίς την εκπαίδευση για πολλούς και διάφορους λόγους, λόγοι οικονομικοί, λόγοι ρατσιστικοί, λόγοι μειονότητας, είτε κάνουν ένα πρώτο πτυχίο και πάλι μετά για διάφορους λόγους παρετούνται από την δημιουργική ζωή. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι που θέλουμε να καταπολεμήσουμε, να τους βγάλουμε από τα σπίτια τους, να τους βγάλουμε από τα κομπιούτερ, από τα λάπτοπ που έχουν κολλήσει, να τους ξαναδώσουμε την όθηση, τα εργαλεία και τα προγράμματα εκείνα μέσα από διάφορα κανάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σε εισαγωγικά θα τους ξυπνήσουν πάλι τη δημιουργικότητά τους και θα μπορέσουν με πολλούς τρόπους να βρουν χώρο στο πεδίο της εργασίας, είτε ατομικά ως υπάλληλοι σε κάποιες εταιρείες, είτε δημιουργώντας επιχειρηματικότητα, κάνοντας δικές τους επιχειρήσεις οι ίδιοι. Αυτός είναι και ο λόγος που επισκεπτόμαστε σήμερα εδώ το επιμελητήριο, γιατί το επιμελητήριο εδώ Αρκαδίας είναι πολύ γνωστό ότι συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις, έχει κάνει αντίστοιχα πολλά προγράμματα Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες, και θέλαμε σήμερα εδώ να ακούσουν οι συμμετέχοντες από τις 9 χώρες δύο λόγια και από τους ειδικούς πώς μπορούν να βοηθηθούν σε νεανική επιχειρηματικότητα μέσα από κανάλια και δράσεις που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πρόγραμμα που μας εγκρίθηκε από την Ελληνική Εθνική Μονάδα και θα μπορέσουμε να το τελειώσουμε, το υλοποιούμε εδώ στην Τρίπολη, στο ξενοδοχείο, ο χώρος μας είναι στο ξενοδοχείο Tripoli City Hotel, από όπου έχουμε βρει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το πρόγραμμα αυτό που τρέχουμε αφορά στην νεανική κινητικότητα των νέων και είναι μέσα στα πλαίσια του Erasmus Plus και Action One Youth Projects. Το όνομα του προγράμματος, το οποίο αναφέρεται σε ένα από τα καυτά θέματα των νέων, είναι, μιλάμε για το φαινόμενο των NEET, και το πρόγραμμά μας ονομάζεται No More NEET, Job for You, or Youth, που είναι ένα παιχνίδι, λόγων, Youth. Προσπαθούμε με αυτό το πρόγραμμα και με μια διδασκαλία μη τυπική και άτυπη διδασκαλία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αυτού του είδους τη διδασκαλία για αυτού του είδους τα προγράμματα. Είναι μια, όπως είπε ο κύριος Ζορμπαλάς, μια διαδραστική διδασκαλία, όπου βλέπει τον μαθητή, τον μαθητευόμενο, τον βλέπει σαν κύριο της μάθησής του και κέντρο της μάθησής του. Ο δάσκαλός του είναι απλά ένας άνθρωπος που του υποδεικνύει έναν δρόμο, αλλά αυτός είναι ο κύριος της μάθησής του. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία έχουν διάφορες ηλικίες, δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό υπάγεται στα training course, έμαθαν πώς να φτιάχνουν ένα βιογραφικό, πρακτικά πράγματα, πώς να φτιάχνουν ένα βιογραφικό, πώς να γράψουν μια cover letter, η οποία να είναι προσαρμοσμένη, κομμένη, κεραμένη, tailored, όπως λέγεται, επάνω στο εκάστοτε βιογραφικό. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο βιογραφικό για τους ίδιους, για διαφορετικές εργασίες. Τα παιδιά λοιπόν έχουν γράψει τα βιογραφικά τους, τις cover letter τους, γιατί έχουν βρει φανταστικά επαγγέλματα, αλλά αληθινά φυσικά από τη ζωή επαγγέλματα, τα οποία χρησιμοποίησαν για να κάνουν την εξάσκησή τους. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρίσκεστε εδώ στην πόλη μας. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας για πάρα πολλά χρόνια
εκπαιδεί προγράμματα Εράσμους, έχουμε αρκετά σημαντικά αποτελέσματα και νομίζω ήταν πολύ καλή επιλογή σας να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Εράσμους και ιδιαίτερα με την αστική μη κερδοσκοπική εξάρταση που εδρεύει εδώ στην Τρίπολη. Είμαστε όλοι υπέρ της διαβίου μάθησης και ότι συνηγορώ με αυτά που είπαν οι συνομιλητές. Κανένας δεν έχει τελειώσει, μάλλον δεν δουλεύει σε αυτό πάνω που έχει τελειώσει. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε γίνεται με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων, με σκοπό την αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και συνηγορούμε πάνω σε αυτό.